στι αρχέ του φθινοπόρου. Σύμφωνα με τι πλέον αισιόδοξε εκτιμήσει, αναμένεται να ολοκληρωθεί η προμήθεια και εγκατάσταση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του νέου αξονικού τομογράφου 64 τομών. Το Υπουργείο Υγεία ανακοίνωσε τη μεγάλη εβδομάδα την ολοκλήρωση του διαγωνισμού που αφορούσε στην προμήθεια 5 αντίστοιχων αξονικών τομογράφων 64 τομών για μεγάλα νοσοκομεία, αλλά και άλλων αξονικών 32 τομών. Ένα εκ των οποίων θα εγκατασταθεί στο νοσοκομείο Χατζικώστα. Η παλαιότητα του αξονικού στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο φτάνει πλέον τα 16 έτη και η αναγκαιότητα αντικατάσταση ήταν επιβεβλημένη εδώ και χρόνια. Είναι χαρακτηριστικό μάλιστα ότι ενώ ο κατασκευαστή εγγυάται την καλή λειτουργία του αξονικού για 160.000 λήψει μέχρι σήμερα, ο αξονικό στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο έχει πραγματοποιήσει 400.000 λήψει. Τι τελευταίε εβδομάδε έχει τεθεί εκτό λειτουργία λόγω βλάβη τη λιχνία και η διοίκηση έχει ήδη κινηθεί για την προμήθεια νέα με κόστος περίπου 90.000 ευρώ. Ο διοικητή του νοσοκομείου Βασίλη Τσίκαρη τόνισε ότι στι προθέσει τη διοίκηση είναι να λειτουργήσει παράλληλα και του δύο αξονικούς για να υπάρξει ανάπτυξη σε μια σειρά νέων δράσεων και η παροχή των καλύτερων δυνατών υπηρεσιών υγεία προ του πολίτε. Είναι ένα πάρα πολύ σύγχρονο και με ιδιαίτερε δυνατότητε αξονικό τομογράφο. Ε, Μα απασχόλησε ω υπηρεσία και ω διοίκηση το γεγονό το αν θα κρατήσουμε ή θα επιστρέψουμε τον υπάρχοντα αξονικό. Ε, καταλήγουμε στην εκτίμηση ότι θα τον κρατήσουμε με όποιε δυσκολίες και αν αντιμετωπίσουμε στο, στο μέλλον για την κάλυψη των βλαβών και τη συντήρησή του με σκοπό να αναπτύξουμε και να δώσουμε διέξοδο σε μια σειρά νέες δυνατότητες και νέες υπηρεσίες υγείας που σχεδιάζει το νοσοκομείο να αναπτύξει. σαν τέτοια θα μπορούσαμε να πούμε για, την, για το Stroke Center και τεχνικές τι οποίε σχεδιάζει το εργαστήριο της ακτινολογίας, τις σύγχρονες τεχνικές. Άρα θέλουμε και τα δύο όργανα στο βαθμό που μπορούν, μπορούμε να τα έχουμε ζωή για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε ολόκληρα της δραστηριότητε του νοσοκομείου. Είναι γεγονό ότι ο νέος αξιονικός είναι πολύ πιο γρήγορο, άρα αυτό σημαίνει ότι μπορούν να αντιμετωπιστούν πολύ περισσότερα περιστατικά, γεγονό που ευελπιστούμε ότι θα αποσυμφορήσει και την λίστα αναμονή του νοσοκομείου. Ο αξιονικός αυτός κοστίζει γύρω στις 830.000 συνολικό ποσό, το ποσό το οποίο θα πληρωθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό του νοσοκομείου, και μάλιστα σε μια διάρκεια 5 ετών, περίπου γύρω στους 160 170000 θα πρέπει να δεσμεύουμε στο νοσοκομείο για τη λειτουργία, για την αποπληρωμή αυτού του οργάνου. Ο διαγωνισμός βρίσκεται στην τελική φάση, έχουν αναδειχθεί οι ανάδοχοι και βαίνουμε ύστερα και από την έγκριση από το ελεκτικό συνέδριο ε, των συμβάσεων βαίνουμε προς την υπογραφή των συμβάσεων με τους και ευελπιστούμε στο επόμενο τρίμηνο να πούμε βέβαια με σολαβή και το καλοκαίρι πιστεύω έτσι για να είμαστε μέσα στα χρονικά όρια ότι από Σεπτέμβρη αυτός ο αξιονικός τομογράφος θα τεθεί στην υπηρεσία τον, του κόσμου.